νομίζω έχει το κατάλληλο μέγεθος. Είναι ό,τι πρέπει. Για να χωράει στο στόμα. Mm-hmm. Καλώς ήρθατε στο Αγλίαρας TV. Καταρχάς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαστε γευσιγνώστες. Ούτε το παίζουμε. Γευσιγνώστες δεν το παίζουμε σε καμία περίπτωση. Σε ρεπλίξα να πειρά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το είπα καλά. Μα λέγα σε πήρε τον αναπτήρα ρε. Μα λέγα σε πήρε τον αναπτήρα, δεν θα έχεις ανάψει. Γιατί δες τώρα να σηκωθώ. Φθάνεις. Τι λες μου δεν έχω ανάψει. Ζήσε, έχεις αναπτήρα. Ναι ρε, πάρε. Απλά τα πράγματα. Δεν κοιτάς εσύ που τελειώνει ο καφέ σου, λέω εγώ. Και άσε τον αναπτήρα εμένα. Τι λες ρε μαλέκα που τελειώνει ο καφέ σου. Σωστό. Πάμε κάνουμε βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα γυρίσουμε ένα βιντεάκι. Πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Θα τους βάλουμε δηλαδή από τρεις διαφορετικές πιτσαρίες να φάνε. Ναι. Και χωρίς να ξέρουν τι έχουν μπροστά τους. Ναι, δεν ξέρουν από ποια πιτσαρία τρώνε. Ωραία. Θα μας πούνε ποια είναι η καλύτερη. Ούτε θα μπορούν να καταλάβουν αν τη δούνε. Βάση γεύσεως. Βάση γεύσεως. Αυτό που θα γευτούν θα μας πούνε ποια είναι η καλύτερη. Ωραία, θα βγάλουμε ωραία. Τον νικητή στο τέλος του βίντεο. Εγώ θα φάω. Άσε με να τελειώσω, θα σου πω, θα φας. Άντε καλά. Ό,τι περισσέψει όμως. Η δερμάλεκα δεν είναι deal αυτό. Ωραία, θα πάρουμε και ακόμα. Εντάξει, εντάξει. Και άλλα κομμάτια για να φας, εντάξει. Ικανοποιημένος. Εντάξει. Εγώ μα φάω κομπλέν. Πάμε να το ετοιμάσουμε. Πάμε, πάμε να στηθούμε. Άντε. Άντε ρε, πάμε να στηθούμε ρε. Μοντέλο, τι εννοείς. Αυτά τις διαφημίσεις το πριν και το μετά, τι κάνεις το πριν. Ποιος γελάει από εκεί πέρα. Θα σκάσουν τώρα μελωδιές. Ευχαριστώ. Κλείσε λίγο την λεμοζίνα, γιατί αφού είναι διάλειμμα λεπτά. Κοκακόλα δεν μου φαίνεται. Ορίστε. Στην Σοφία, θα βάλω λίγο πιο δεξιά σου για να μην ρίξει κατά λάθος. Θα δοκιμάσετε από τρεις διαφορετικές πιτσαρίες κομμάτια. Τα έχουμε κόψει στη μέση, να φάτε από ένα, είναι μικρότερο δηλαδή. Και θέλω να μας πείτε στο τέλος ποιος είναι ο νικητής. Εύκολο. Το πρώτο κομμάτι που θα δοκιμάσετε είναι μπροστά στην Αναστασία. Εκεί. Αυτό είναι κομμάτι, ρε παιδιά. Αυτό είναι για μέχρι κάτω, ρε. Το έχουμε κόψει στη μέση. Δεν είναι κανονικά αυτό το ένα κομμάτι της πιτσαρίας. Για πες. Αλίνα. Ο γνωστή. Αναστασία, δείξε πώς βάζεις μέσα στο στόμα την πίτσα. Αλλά κι άλλο τα τρως. Συμπαθητική. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Νομίζω αυτή είναι από το Pizza Chris. Λίγο λαδερή εμένα μου φαίνεται. Εμένα μου αρέσει πολύ η σάλτσα που έχει. Και πολύ σάλτσα. Είναι ωραία πίτσα. Η πολύ σάλτσα δεν είναι καλό. Εμένα μου αρέσει πολύ σάλτσα. Κρίση είναι. Εγώ πολλές φορές. Κι εγώ. Αλλά δεν το λέω με βεβαιότητα. Μια κοιτάξτε, κανονική είναι πίτσα. Μια απλή πίτσα. Το ζυμάρι είναι καλό, είναι λίγο σαν ψωμάκι. Μαλακό είναι. Τι σαν τάση το ζυμάρι. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα και το ξέρω, ήταν πολύ ξερό. Δεύτερο, το έχεις ο Πάρης. Ναι. Έχει δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια, ναι. Το πρώτο. Πολύ ωραία. Η πρώτη μου άρεσε λίγο περισσότερο από αυτή. Έχει πάρα πολύ κασέρι αυτή. Νομίζω είναι πολύ γλυκό το κασέρι εδώ. Πάμε στο 3. Χαρώ πως η προηγούμενη μου άρεσε λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Αυτή δεν έχει γεύση. Έχει πολύ το ζυμάρι, εμένα δεν μου αρέσει και εγώ δεν το νιώθω. Νιώθω πιο πολύ τα υλικά. Γενικά αυτή δεν μου άρεσε πολύ. Η πρώτη ήταν καλύτερη από αυτή. Προς το παρόν το νούμερο 1 είναι καλύτερο. Το ζυμάρι ήταν όπως έπρεπε. Μένει πολύ λεπτό. Το ένιωσες, ένιωσες γεύση το ζυμάρι. Μπορείτε να πάτε στο τρίτο πιάτο. Α! Τι είναι αυτή η σουζάνα? Μεγάλη. Αυτή πολύ καλύτερη. Εγώ νομίζω είναι αλμυρί όπως και η πρώτη. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν με πειράζει την ζύμη, είναι νόστιμη μου αρέσει. Αυτή είναι νόστιμη. Ναι, και βρίσκω ότι έχει πολύ περισσότερα υλικά από τις άλλες. Εμένα αυτή μου αρέσει.
Το μπέικον είχε λίγο περισσότερο λίπος. Αυτή είναι αβάντη. Δηλαδή, αν θα παρήγγειλες τώρα να φάσεις σπίτι, ποια θα παίρνεις? Την τρίτη. Οπωσδήποτε. Την τρίτη, ξεκάθαρα. Εμένα μου αρέσει. Εμένα αυτή μου άρεσε πιο πολύ. Πιο πολύ από εκεί και από τις τρεις. Mm-hmm. Ένα μου άρεσε η δεύτερη που είχε και μια πιο ιδιαίτερη γεύση. Την τρίτη με κλειστά μάτια, όπως είμαστε κιόλας. Νομίζω κι εγώ. Πάλι. Την πρώτη. Θα πω κι εγώ την πρώτη. Γιατί δεν μου ήρθε το, εδώ μου με χάλασε το λίπος. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο νικητής είναι το 3. Κι εγώ. Ωραία. Για να συνεχίσετε να τότε. Θέλετε κι άλλο. Μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας καταρχάς. Ποια ήταν η τρίτη? Η πίτσα που νούμερο 1 ήταν η πίτσα Κρίς. Ναι. Γιώργο, έχεις φάει η πίτσα Κρίς. Ναι. Η Βίβεν την αναγνώρισε. Η δεύτερη ήταν από το Last Slice προ ξένου Κορμιλά. Αλήθεια. Ναι. Έχεις φάει από εκεί, Γιώργο? Όχι. Η τρίτη ήταν η Αβάντη. Πάλι από όλο τότε. Επιλέξατε και οι δύο την Αβάντη. Ναι. Ξεκάθαρα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Μη σε ευχαριστώ. Μέσα. Αναγνωρίσατε καμία από τις πίτσες? Εγώ δεν άκουσα να φάει. Ούτε εγώ. Όχι. Η πρώτη ήταν η πίτσα Κρίς. Αυτή που επιλέξατε και ως νικητή. Είναι στην περιοχή της Ροτόντας. Την έχετε ακούσει, ακουστά? Όχι. Μπα, όχι. Τίποτα. Η δεύτερη είναι στην προξένου Κορνιλά, η Last Slice. Ε, τίποτα. Και η τρίτη είναι η Αβάντη. Στην περιοχή της Ροτόντας επίσης. Συμφωνήσατε και οι δύο ότι ο νικητής είναι η πίτσα Κρίς. Πρώτη, ναι. Ξεκάθαρα. Πιο καλή. Για ποιο λόγο? Ήταν πιο γευστική για μένα. Και το ψωμάκι της ήταν πολύ πιο ωραίο. Η πρώτη που φάγατε ήταν η πίτσα Κρίς. Τη Ροτόντα. Έχετε φάει? Έχω φάει μια φορά. Έχω κάνει δύο φορές. Έμοιαζε καθόλου? Τώρα... Εμένα η δεύτερη μου έμοιασε με την πίτσα Κρίς. Επειδή ήταν πολύ λεπτή. Η δεύτερη ήταν η Last Slice. Στην προξένου Κορμιλά. Αυτή που διάλεξε ο Τάσος για νικητή. Δεν την ξέρω καν εγώ αυτή. Θα ξαναφάσω όμως τώρα. Σίγουρα. Η τρία ήταν από την Αβάντη. Τη Ροτόντα. Έχετε πολύ ξαναφάσει. Ωραία. Αρκετές φορές. Εσύ διάλεξε για νικητή, Σοφία. Ναι, έχω ξαναφάει, δεν την κατάλαβα. Αλλά μ' άρεσε πιο πολύ από όλες. Ωραία, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Η πρώτη ήταν η πίτσα Κρίς στη Ροτόντα. Δεν τις ξέρω, καμία. Ένα από η δεύτερη ήταν η Last Slice στην προξένου Κορομιλά. Ούτε αυτήν. Και η τρίτη είναι η πιτσαρία Βάντι στη Ροτόντα. Η Αβάντη τελικά. Αβάντη. Η τρίτη. Ξεκάθαρα. Αβάντη. Η τρίτη με διαφορά, παιδιά. Κι εγώ έτσι νομίζω. Με διαφορά. Η Αβάντη ήταν έτσι. Η Αβάντη. Σωστά τα βρήκατε. Πες η δεύτερη είναι από την προξένου Κορομιλά. Last Slice. Δεν την ξέρω εγώ αυτή. Α, είναι μία που είναι στην αρχή τη προξένου Κορομιλά. Ναι. Έχω δοκιμάσει, ναι. Δεν τη θυμόμουν όμως. Πώς σου φάνηκε γενικά? Ωραία ήταν, μ' αρέσει και το λιπτό ζυμάρι εμένα. Αλλά δεν ήταν τόσο γευστική σαν πίτσα. Η Αβάντη, εντάξει, ήταν χοντρό ζυμάρι, αυτό είναι σε αρισκίες του καθενός. Εμένα μ' αρέσουν και τα δύο. Αλλά αυτή από την προξένου Κορομιλά του Last Slice ήταν πολύ λεπτή και δεν ήταν τόσο γευστική και τέτοια. Και μου άφησε και την αλευρίδα στο τέλος, οπότε όχι. Δηλαδή είναι κυρίες είναι η Αβάντη. Ξεκάθαρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Μαλάκα, αυτή η δουλειά τι πράγμα είναι να πούμε. Δεν μας αφήσαν τίποτα να φάμε. Παραγγείλουμε κι άλλες, ε. Την Αβάντη την εξαφανίσανε, ρε μαλάκα. Τους πίστεψες, σε μαλάκα. Πώς γίνεται να μην τους αρέσει πίτσα? Μία ωραία, μία... Πρέπει να κάνουμε. Όλες γαμάνε. Πρέπει να κάνω λάτζα, ρε. Ρε μαλάκα, Παύλο. Πεινάω. Κάντε like, subscribe. Σχόλιο. Ναι, θα πω. Subscribe και share το βίντεο στο Facebook. Και να κάνουν σχόλια πες. Ναι, κάντε σχόλια γιατί θέλει να φάει. Πού να τον πάμε. Το πατήσατε το like. Για φαγητό πείτε. Γράψτε. Και αν έχετε για πατσάφι. Τρίβε, my friend, τρίβε. Εντάξει, κλείσε. Τρέλα είσαι, ρε, πούστε. Αδέα Βασιλή!